Καλώς ήρθατε στο Wooden From Panther. Γιατί έγινε στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της ομάδας μας. Χάσαμε για τρίτη συνεχόμενη φορά μέσα στο Denver από τους Nuggets του Κώστα Παπα-Νικολάου. Είχαμε πολλές απουσίες, δεν έπαιξε ο Γιάννης, δεν έπαιξαν ούτε τρεις ακόμα βασικοί. Δεν έπαιξε ο Μπλέτσο, ο Λόπεζ, ούτε και ο Μίντλτον. Άρα μόνο ο Μάθιους από τους βασικούς. Είχαμε απουσίες κι άλλες. Δεν έπαιξε ούτε ο Ντιβιτσέντζο, αλλά και ο έκτος καλύτερος παίκτης της ομάδας, ο George Hill. Οπότε ξεκινήσαμε με τον Θανάση στην αρχή. Οι Nuggets πήραν μια διαφορά εκεί στο τέλος της πρώτης περίοδου, πήγανε το παιχνίδι στο συν 15. Εμείς τα καταφέραμε εκεί στο τέλος της τρίτης, στην αρχή της τέταρτης, σχεδόν να το ισοφαρίσουμε. Οι Nuggets δεν κινδύνευσαν, στο τέταρτο περίοδο το καθάρισαν το μάτς, ήταν συνολικά πολύ πιο εύστοχοι από εμάς. Ατομικά ο Corver βρέθηκε σε καλή μέρα, είχε 23 πόντους σε 24 λεπτά με 5 στα 11 τρίποντα. Πάρα πολύ άστοχοι ο Κόνατον και ο Μάθιους, ενώ ο Θανάσης είχε 3 επιθετικά rebound. Για τους Nuggets, Millsap, Murray και Grant ξεχώρισαν. Καλύτερος από αυτούς μάλλον ο Murray, ο οποίος είχε ένα κάρφωμα εκεί. Εκεί που πήγαμε να το ισοφαρίσουμε το match, έκανε ένα κάρφωμα, ξεσήκωσε τον κόσμο επειδή οι διαιτητές θα δώσαν επιθετικό φάουλ. Τέλος πάντων, εντάξει, χάσαμε. Τρίτη συνεχόμενη ήττα και μάλλον πάμε για την τέταρτη συνεχόμενη ήττα με τις απουσίες που έχουμε. Άλλη μια ήττα, αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό θέμα για την ομάδα. Πιο σημαντικό θέμα είναι ο τραυματισμός του Γιάννη, ο οποίος την Παρασκευή στο Los Angeles χτύπησε το πόδι του. Να δούμε και το πρόγραμμα. Μετά από αυτό το road trip έχουμε κάποιες λίγες μέρες ξεκούρασης. Επόμενο μάτς είναι μέσα στο Milwaukee ενάντια στους Celtics την 5η 12 Μαρτίου. 12 Μαρτίου εδώ λέει ότι έχουμε 29 Ιουλίου. Κάτσε, το επόμενο μάτς είναι όντως με τους Celtics, αλλά. Ιούλιος, τι έγινε, το μοναδικό που μπορώ να σκεφτώ λίγο με ένα κλικ εδώ, κλικ. Όχι το μοναδικό, το πρώτο που σκέφτομαι είναι ότι έχει γίνει, έχουν χακάρει το timeeuroapple.com. Ρώσοι hackers ίσως έχουν μπει και έχουν πάει μπροστά το χρόνο. Βρεθήκαμε ξαφνικά από τον Μάρτιο στον Ιούλιο, λοιπόν. Και αυτό τι λέω, μπορεί να έχει παιχτεί εδώ πέρα. Αρκετά πράγματα έχουν παιχτεί από τότε που δώσαμε το τελευταίο μας παιχνίδι. Έχουμε μία πανδημία. Ελπίζω να είσαι καλά. Ένας από τους πάτρονες, ο Άμπι, ο φίλος μου στο Λονδίνο, βρέθηκε στο νοσοκομείο για μία μέρα. Ευτυχώς και αυτός και η οικογένειά του είναι μια χαρά. Ναι, εύχομαι κανείς να μην είχε κάτι με τον ιό, ούτε στο παρελθόν, ούτε και στο μέλλον να έχει. Το άλλο που έγινε σημαντικό, είχαμε ένα κάποιο κύμα οργής. Οργή είχαμε και σε άλλες εποχές με τον Malcolm X, είχαμε και στις αρχές της δεκαετίας του 90. Αλλά ναι, έχουμε γενικά αμέτρητα incidents βίας αστυνομικής ενάντια σε συγκεκριμένους ανθρώπους και κάποια από αυτά είναι εξοργιστικά. Για κάποιους είναι διάφορα, αλλά κάποια είναι εξοργιστικά. Προσωπικά χαίρομαι γιατί στην συζήτηση, εδώ τώρα είναι πολύ πρόσφατη που έχει ανοίξει, άτομα όπως ο Χριστόφορος Κολόμβος, ιστορικά άτομα όπως ο Χριστόφορος Κολόμβος και οι εθνοπατέρες των ΗΠΑ, οι λεγόμενοι Founding Fathers, από εκεί που σχεδόν έτσι πάντα τους παρουσιάζανε με ηρωικούς και θετικούς τρόπους. Τώρα. Ναι, υπάρχει ένα κάποιο φως στις εγκληματικές αλλά και σκατόψυχες πράξεις που διέπραξαν. Είναι θέμα ισότητας, είναι και θέμα, εγώ θα το λέω από πολύ ισότητας, είναι θέμα άρνησης ανθρωπιάς. Άνθρωποι υπήρξαν, μάλλον να το πω αλλιώς να το καταλάβεις, το εμπόρευμα το οποίο μεταφέρθηκε από την Αφρική στην Αμερική και το εμπόρευμα αυτό έγιναν απλήρωτοι φυλακισμένοι εργάτες σε φυτείες ζάχαρης, βαμβακιού, καλαμποκιού. Το εμπόριο αυτό είναι άνθρωποι. Δυστυχώς όμως κάποιοι διαφωνούν. Κάποιοι διαφωνούν και για κάποιους είναι αποδεκτό αυτούς εδώ πέρα τους ανθρώπους να τους χαρακτηρίζουν ως σκυλιά ή ως γουρούνια. Περαστικά σε αυτούς τους ανθρώπους να ευχηθούμε. Το πιο πρόσφατο εδώ πέρα περιστατικό ρατσιστικού μίσους ήταν στοχευμένο στο Γιάννη. Μάλλον είχαμε ένα πρόσφατο εδώ πέρα περιστατικό, ούτε το πρώτο φαίνεται ούτε το τελευταίο. Και ναι, φαίνεται να είναι ακριβώς αυτό που είπα πιο πριν, είναι η άρνηση της ανθρώπινης ιδιότητας. Να σου προτείνω, αν έχεις αμφιβολίες για το αν κάποιος είναι ή όχι ρατσιστής, να τον ρωτήσεις έτσι ξεκάθαρα, να του πεις, τους θεωρούς αυτούς εδώ τους ανθρώπους, τους θεωρούς μάλλον αυτούς ανθρώπους, ναι ή όχι. Και άμα πάρεις την απάντηση ότι όχι, δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι, τότε νομίζω θα σου λυθούν οι απορίες. Επίσης, αν εσύ τώρα, έτσι όπως σου μιλάω, θεωρείς ότι οι μαύροι, ας πούμε, δεν είναι άνθρωποι ή ότι οι Τούρκοι δεν είναι άνθρωποι
ή ότι οι Εβραίοι δεν είναι άνθρωποι, ή ότι οι Αλβανοί δεν είναι άνθρωποι, οι Βορειοκορεάτες, οι Φιλιππινέζοι, οι Πακιστανοί, οι Ινδοί, οι Τσιγκάνοι δεν είναι άνθρωποι, οι γυναίκες δεν είναι άνθρωποι, οι ομοφιλόφιλοι δεν είναι άνθρωποι, οι μουσουλμάνοι δεν είναι άνθρωποι. Αν έστω και από αυτά έτσι, τα βρίσκεις σωστά και λες ότι ναι, ναι εδώ πέρα δεν υπάρχουν αυτοί εδώ πέρα, αυτές οι συγκεκριμένες ομάδες δεν τους θεωρώ ανθρώπους, υπάρχει ένα κουμπάκι για σένα που δεν έχεις αμφιβολήσει. Υπάρχει ένα κουμπάκι εδώ πάνω δεξιά, εδώ πάνω δεξιά ή εδώ πάνω δεξιά. Είναι ένα κουμπάκι με ένα χ, μπορεί να το πατήσεις και επηρεαστικά σου. Αυτό όμως μόνο άμα βλέπεις την εκπομπή στα παράθυρα, άμα τη βλέπεις. Τέλος πάντων, φύγε από την εκπομπή, αν είσαι ρατσιστής. Το πρωτάθλημα ξεκινάει, με 8 παιχνίδια κατάταξης και μετά πλήρη playoff. Με τις ομάδες να έχουν μετακομίσει όλες στο Ορλάντο, υπάρχει ένα κάποιο ρίσκο να μην γίνει καν τελικός, έτσι, το όλο εγχείρημα να αποτύχει. Το θεωρώ υπερβολικό. Εγώ προσωπικά, έτσι, το χρονικό πλαίσιο, μιλάμε για 2,5 μήνες μπάσκετ, μιλάμε για αυτά εδώ πέρα τα παιχνίδια κατάταξης και μετά πλήρη playoff με 7 game series. Θα προτιμούσα, έτσι, με τις συνθήκες να είναι αυτές εδώ πέρα που είναι, θα προτιμούσα ένα έτσι γρήγορο knockout τουρνουά με 16 ομάδες, αλλά ναι, το τουρνουά αυτό θα είχε πολύ λιγότερα έσοδα συγκριτικά με αυτό εδώ πέρα το πράγμα τώρα που έχουν φτιάξει στο Ορλάντο. Αυτά, δεν ξέρω, πες και εσύ τίποτα, θα παγώ, δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι. Επόμενο παιχνίδι είναι λοιπόν με τους Boston Celtics. Έχουν πέρασει πάρα πολλές μέρες από τότε που δώσαμε το τελευταίο παιχνίδι. Οι Boston Celtics θα τους θυμηθούμε στο επόμενο, αλλά είναι μια ευκαιρία για ένα πρόχειρο διαγωνισμό. Να βγάλω μια κολοχαρτί, δεν ξέρω. Έχεις 12 δευτερόλεπτα να θυμηθείς τουλάχιστον 12 παίκτες από τους Boston Celtics. Έχουμε λοιπόν 12 δευτερόλεπτα για να θυμηθούμε 12 παίκτες των Boston Celtics. Ο χρόνος μετράει από τώρα. Είναι ο Kemba, ο Smart, ο Tatum, ο Jalen, ο Καντέρο Βάις, ο Γελέγγε, ο Τάκο Φολ, ο Τζάκσον, ο Σμιθ, ο Τζόνσον και ο Μπράουν. Όχι ο Τζέιλεν, ένας άλλος Μπράουν. Είπα και τέσσερα ονόματα έτσι. Είχαν και έναν. Είναι και ένας ψηλός περσινός ρούκι, δεν θυμάμαι το όνομα του. Williamson. Θυμάμαι. Θα τους θυμηθούμε καλύτερα στο επόμενο επεισόδιο, που είναι ένα επεισόδιο preview για το επόμενο match μέσα στο Ορλάντο ενάντια στους Boston Celtics του Αντώνη Σαμαρά. Μέχρι τότε, φοβούνται ελεύθερα.